Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Έχουμε το Χαρίδημο, το γνωστό καραγκιοζοπαίκτη. Μαζί μας έχουμε τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Παπαϊωάννου. Μαζί μας έχουμε τη σοπράνο Έλληνα Στασοπούλου. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η Ροζερβάκη. Μαζί μας είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδος. Είμαι η Ίτσα Σακτιανάντα. Μαζί μας είναι η Σμάρο Κοσμάογλου. Έχουμε τον Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμι. Έχουμε τον πρέσβη των Ινδιών στην Ελλάδα, Τσέγουανγκ Τόπ 10. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Καλυθέας, Θεόφιλο Καστανίδη. Ο Δημήτρης Κάρναβος, ο Δήμαρχος Καλυθέας, είναι μαζί μας. Κυρία Σουλτάνα Σοφρονίου, είναι η συγγραφέας του βιβλίου Τα Εμβριώτικα της Παμαγιαλίτισσας. Κοντά μας είναι ο κύριος Λάκης Βίγκας. Μαζί μας έχουμε τον Κάντερ Ζίογλου. Κυρία Νίκη Σταύρου, η διευθύντρια των εκδόσεων Καζαντζάκη. Ο Ηλίας Κατσιάμπας, υπεύθυνος του Ομακοίου Τρικάλων και Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Ο Δημήτριος Τσεπάρος. Μαζί μας είναι ο υπεύθυνος του Ομακοίου Πειραιά, ο Κωνσταντίνος Δημελής. Η Νίκη Φούφα, ο Γιώργος Ξινός. Κοντά μας έχουμε την Ελένη Κωσιφίδου. Μαζί μας είναι ο Φίλιππος Κάκαρης. Η Ελένη Σακισλίν, ο Γιώργος Γιώνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου. Κοντά μας έχουμε τη Χριστίνα Γεωργιάδου. Η Ελπίδα Μιναδάκη είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε το Σοκράτη Ματζουράνη. Κοντά μας είναι η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η Μαρία Ανδρούτσου. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Ζικόπουλος. Ο κύριος Νίκος Ταβουλάρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Ευθύμιος Προχετές. Βρίσκεται κοντά μας η πρόεδρος της Ένωσης, η κυρία Φρασουά Αντριέ. Μαζί μας έχουμε τη Σοφία Λουκέρη. Μαζί μας έχουμε τον ηθοποιό και συγγραφέα Παύλο Λιάρο. Μαζί μας έχουμε τον Κωστή Παρά. Μαζί μας έχουμε τη Χρύσα Σαραντοπούλου. Μαζί μας έχουμε τον συγγραφέα Θοδωρή Δεύτο, Κώστας Κεφαλάκης. Κοντά μας έχουμε τη συγγραφέα Ελένη Ψευτέλη Κορονιώτη. Μαζί μας είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης Καραβασίλης. Κοντά μας έχουμε την Εύη Μαρινάκη. Θα είναι μαζί μας η κυρία Δώρα Ντούλια. Ο Δημήτρης Κωστόπουλος είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων, Χρύσα Πιξοπούλου. Και το nstv.gr, Μαριέλα Χρυσού.